μόνοι, λένε οι συλλογικότητες που μάχονται κατά της εμφυλής βίας και κάνοντας πράξη το σύνθημά τους, στέκονται στο πλάι της κάθε θηλυκότητας. Νομίζω ότι είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με αυτό που συμβαίνει αυτόν τον καιρό. Δεν πρέπει να το συνηθίσουμε, πρέπει να μπει ένα stop, να μπει ένα τέλος. Το πρωί η φεμινιστική αλληλεγγύη Ηρακλείου πραγματοποίησε παρέμβαση στο δικαστικό Μέγαρο, στεκόμενη στο πλάι του θύματος ενδοοικογενειακής βίας που ξυλοκοπήθηκε άγρια από το σύζυγό της και μάλιστα μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη. Πέρα από τις δομές και τους φορείς υπάρχει και η φεμινιστική αλληλεγγύη και η κάθε γυναίκα μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς για να βρει μια σε φιλικό επίπεδο, σε ανθρώπινο επίπεδο βοήθεια καταρχήν. Μέλη της φεμινιστικής αλληλεγγύης Ηρακλείου διένυμαν στους περαστικούς κείμενο συμπαράστασης στις γυναίκες και καταδίκης κάθε είδους έμφυλης βίας. Παρακολουθούμε την έμφυλη βία να παίρνει διαστάσεις επιδημίας, μετρώντας ήδη 8 γυναικοκτονίες στη χώρα και αμέτρητα περιστατικά κακοποίησης και παρενόχλησης φυσικής και διαδικτυακής. Ειδικά στην Κρήτη, δεν έχει περάσει εβδομάδα που να μην δημοσιοποιηθούν περιστατικά έμφυλης βίας ενάντια σε συζύγους, συντρόφισσες, μητέρες ή πεθερές, ακόμα και σε παιδιά και ηλικιωμένα ή ανάπηρα άτομα, όπως και φρικτοί βασανισμοί ζώων. Πολλές από αυτές τις επιθέσεις έχουν οδηγήσει τα θύματα στο νοσοκομείο και με αυτόν τον τρόπο γίνονται ορατές και στην κοινωνία μέσω της δημοσιοποίησής τους. Σίγουρα στη νέα γενιά υπάρχει ένα αντίβαρο. Το θέμα είναι γιατί συνεχίζει αυτό να συμβαίνει. Γιατί οι μανάδες ή οι πατεράδες δεν διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους έτσι ώστε να αλλάξει αυτό. Γιατί αυτό συνεχίζεται στη νέα γενιά.